Σεβασμιότατε, νομίζω ότι ο λόγος ανήκει σε εσάς πλέον. Θα παρακαλέσω όμως και τον Περιφερειάρχη να έρθει να επιδώσει σαν πρόεδρο της βιβλιοθήκης μία αναμνηστική πλακέτα και τον πρόεδρο του Συλλόγου στο Σεβασμιότατο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ανακήσεις. Ακούσαμε πάρα πολλά γύρω από το βιβλίο του Παζέλ και από την έκδοσή του που δεν νομίζω να χρειάζεται περισσότερα. Εγώ εκείνο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι όλοι γνωρίζουμε ότι ο χρόνος είναι τρισδιάστατος, υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Άλλα γεγονότα αναφέρονται στο παρελθόν, άλλα γεγονότα αναφέρονται στο παρόν και άλλα στο μέλλον. Αν και υπάρχει από την αρχαία ακόμη εποχή διατύπωση ότι δεν υπάρχει παρόν στην πραγματικότητα, γιατί όπως και ο Ηράκλητος έλεγε ότι κάθε παρόν γίνεται αμέσως παρελθόν, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για τρισδιάστατο χρόνο παρελθόν, παρόν και μέλλον, αφού και υπάρχει η άποψη ότι αυτό που λέμε παρόν στην πραγματικότητα είναι παρόν του παρελθόντος και είναι παρόν του μέλλοντος. Και το παρόν του παρελθόντος διατηρείται ως μνήμη, το παρόν του μέλλοντος διατηρείται ως ενόραση. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να το θεωρήσει κανείς, αλλά θεωρώ και νομίζω ότι η παρούσα εκδήλωση που έγινε σε αυτήν την ωραία ατμόσφαιρα, αυτή η εκδήλωση συνδέει και τα τρία αυτά γεγονότα, και το παρελθόν με την ιστορία, γιατί αποκτούμε ουσιαστική γνώση του χώρου στον οποίο μεγαλώσαμε, ζούμε και μεγαλώσαμε και ζούμε, είναι παρόν γιατί φέρνουμε τη μνήμη του παρελθόντος στο παρόν και ταυτόχρονα είναι ενόραση για το μέλλον, γιατί και τα παιδιά τα οποία θα μας τραγουδήσουν και θα μας χορέψουν είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Ένας τόπος στον οποίο δημιουργήθηκε αυτή η όσμωση μεταξύ της οικουμενικότητας του ελληνισμού και της οικουμενικότητας του χριστιανισμού. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό και αναφέρθηκε προηγουμένως, γι' αυτό και δημιούργησε αυτήν την υπέροχη παράδοση με τη σταθερότητα στις αρχές και ταυτόχρονα και με την ελευθερία. Με την αγάπη και την ελευθερία. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά όταν η αγάπη δεν εκφραστεί ως ελευθερία γίνεται δικτατορία. Και η ελευθερία όταν δεν εκφραστεί ως αγάπη γίνεται αναρχία. Οπότε ο συνδυασμός αγάπης και ελευθερίας, ελευθερίας και ενότητος είναι εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει την οικουμενικότητα του πολιτισμού μας. Τώρα όσον αφορά το βιβλίο, το μελέτησα και την εισαγωγή του Μπάμπη Χαραλαμπόπουλου. Επάνω στο καράβι πηγαίνοντας για την Κεφαλονιά, διάβασα και πολλές σελίδες του βιβλίου αυτού, είδα την αξία και τη σπουδαιότητα. Το προλογίζω ως πρόεδρος της Παπαχαραλαμπίου Δημόσιας Βιβλιοθήκης, που σημαίνει το μελέτησα και είδα την αξία του. Και κάναμε και με τον Γιάννη το Χαλάτσι ειδική προσπάθεια ώστε να συμπεριληφθεί αυτό το βιβλίο στις εκδόσεις της βιβλιοθήκης και με αυτήν την έννοια θέλω να συγχαρώ και τα άλλα μέλη της βιβλιοθήκης που επεκρότησαν αυτή την εισήγηση. Να συγχαρώ τον πρόεδρο και τον σύλλογο Καλαμπρουζιωτιών εδώ του Πολιτιστικού Συλλόγου για την ωραία αυτή εκδήλωση και διότι από ό,τι καταλαβαίνω θα κάνουν και άλλες εκδηλώσεις και κάνουν και θα κάνουν άλλες εκδηλώσεις. Να συγχαρώ και όλους εκείνους οι οποίοι συνεργάστηκαν που μίλησαν προηγουμένως και μας μίλησαν πάρα πολύ ωραία και να μην ξεχνάμε ότι αυτή η βραδιά απόψε, η παρούσα βραδιά πρέπει να λειτουργεί περισσότερο ως ενόραση για το μέλλον. Και εγώ αγάπησα τον τόπο αυτόν παρά τα όσα ακούστηκαν, γιατί όσο περνάει ο καιρός έχω μπολιαστεί στον τόπο αυτό και με έχει μπολιάσει ο τόπος, οπότε όσο περνάει ο καιρός, αν και έχουμε ως υπηρώτες μια διαρκή επικοινωνία και είχαμε με τη Ρούμελη, ωστόσο όσο περνά καιρός περισσότερο γίνομαι επαχτήτης και κραβαρίτης και γι' αυτό το θέμα χαίρομαι και καυχόμαι. Να είστε καλά.